Και λίγο να τα ζήσουμε, να αρχίσουμε να πετάμε. Θέλω μετά να το φιλήσω πολλές φορές, γιατί μου γέμισε την καρδούλα μου ωραία φωνούλα σήμερα. Είδες τι ωραίο η Σοκράτη μα κρατάει η Αντώνη, το μωρό. Από τώρα ξέρει να ψάχνει. Να πετάμε. Τι ωραία. Δέστε σήμερα στο Ευαγγέλιο πώς γυρίζει ο Χριστός τα πράγματα ανάποδα. Ανάποδα τελείω. Πού να ακούσεις, πού να τα ακούσεις ότι τον βλέπουν να περπατάει στα κύματα. Περπατάει πάνω στη θάλασσα. Και του ζητάει ο Πέτρος, δώσ' μου και εμένα, του λέει, να περπατήσω. Έλα, του λέει, έλα. Και άρχισε να τρέχει, βάλει και αυτός πάνω στα κύματα. Τι γίνεται όμως μετά. Άρχισε, λέει, να βουλιάζει. Γιατί εδώ είναι τώρα το... Γιατί λέει εναντίον ο άνεμος, ήταν αντίθετος ο άνεμος. Μα βρέβο κειμένε και πριν περπατούσε. Πότε όμως, όταν έχασε την ελπίδα. Μόλις έχασε την ελπίδα ότι μπορεί να περπατήσει. Άσε να βουλιάζει. Και εκείνη την ώρα το δεύτερο υπέροχο κομματάκι σήμερα. Κύριε βοήθημη, βοήθησέ με, βουλιάζω. Και τι κάνει ο Χριστός. Αυτό που κάνει μέρα νύχτα με όλους μας, μόλις του φωνάξουμε. Του δίνει το χέρι. Του δίνει το χέρι και ξαναπερπατάει στα κύματα. Γιατί έπιασε το χέρι του Χριστού. Έπιασε το χέρι του Θεού. Αυτός είναι ο Χριστός. Και αυτή είναι η ελπίδα όταν την έχει ο άνθρωπος και την πίστη. Αν την έχουμε την ελπίδα και την πίστη, τι κύματα μωρέ, μόνο κύματα μπορούμε να περπατήσουμε. Και βουνά, λέει, μπορούμε να αλλάξουν τόπο. Αν έχετε, λέει, πίστη ως κόκκον συνάπειος, τόσο όσο, τι είναι το, ο συναπόσπορος, τίποτα, δεν φαίνεται καν. Τόση πίστη, λέει, θέλει να πείτε σε αυτό το βουνό, να φύγει από εκεί και να πάει εκεί. Και ποια είναι τα κύματα τώρα εδώ, ποια είναι τα κύματα. Τη ζωή στα προβλήματα. Όλα αυτά που νομίζουμε ότι μας πνίγουν. Και δεν φωνάζουμε το Κύριε βοήθημη. Αν μάθουμε να γονατίζουμε, αν μάθουμε να φωνάζουμε στο Χριστό,
Θα είναι εκεί το χέρι του απλωμένου μόνιμα. Και κόπασε πάλι. Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραίο να γίνεται και στη ζωή μας αυτό. Και κόπασε πάλι. Και όταν δεν μπορεί η καρδιά μας και η ψυχή μας να δει και να φωνάξει τον Χριστό, τότε έχουμε τη μάνα του να φωνάξουν. Διάβαζα χτες, έχει κάτι χαζά παιδάκια σαν εμένα, που εκεί στις ομάδες που περιτριγυρίζω καμιά φορά να γλυκαίνεται η καρδούλα και η δικιά μου, και διάβασα ένα κειμενάκι. Πονάει, λέει η Παναγιά, όταν δεν της μιλάμε. Και πονάει ακόμα περισσότερο όταν ξέρει ότι βασανιζόμαστε, πονάμε, υποφέρουμε, έχουμε πνιγεί στα προβλήματα και δεν φωνάζουμε Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, μανούλα μου, γλυκιά μου Παναγίτσα. Μα μη μου πείτε ότι έχω αμαρτίες, γι' αυτό δεν φωνάζω στο Θεό. Τι λες, μωρέ. Υπήρξε ποτέ κανένας που φώναξε τη μάνα του, κοίτα τι ωραία παιδάκια, που έκλαψε στη μάνα, που ζήτησε από τη μάνα και του είπε η μάνα, δεν σε βοηθά, γιατί είσαι κακό παιδί. Λιώνει η φυσική μάνα για το παιδί της. Λιώνει. Λιώνει. Πόσο περισσότερο λιώνει αυτή η μάνα όλων των ανθρώπων που όχι είναι έτοιμη. Λαχταράει πότε θα τη φωνάξουμε. Λαχταράει. Λαχταράει. Μάθετε τα παιδιά σας νωρίς ότι μαζί με μάνα και πατέρα φυσικό, φυσικούς γονείς, έχουνε και μάνα και πατέρα τον Θεό, τον Χριστό και την Παναγιά. Μάθετε τους. Θα το χρειαστούν σύντομα. Εγώ το βλέπω σύντομα, πάντα πνίγομαι, 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 πνίγομαι. Και αν δεν ξέρουμε να φωνάξουμε ούτε Παναγιά, ούτε Κύριε βοήθημη, τότε θα πάμε στον πάτο. Στον πάτο θα πάμε. Αλλιώς θα μας απλώσει το χέρι η Παναγιά ή ο Χριστός και θα περπατήσουμε κι εμείς πάνω στα κύματα. Αυτό, για σκεφτείτε το λίγο σαν παρομοίωση. Γυρίζει τη φύση ανάποδα ο Χριστός εδώ. Δεν μπορείς να περπατήσεις πάνω στα κύματα. Ούτε να με το βούτο μέσα να πας. Τι κάνει, το γυρίζει ανάποδα. Το γυρίζει ανάποδα και λέμε εμείς πώς θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει αυτό. Τι λες μωρέ πώς θα γίνει, όπως θέλει ο Θεός θα γίνει. Μπαμπά. Ναι αγάπη μου, ναι κάτω ρωτά μου. Αχ, ένα εγγόνι ρε παιδιά, κάντε μια προσευχή. Κάντε μια προσευχή, ένα εγγόνι. Άμα είναι και δύο, δεν θα με ξαναδείτε μετά. Τι ζητά ένα τέτοιο ή ένα τέτοιο. Δύο τέτοια, έτσι, ένα κορίτσι. Και μετά, χάστε μας. Έτσι λοιπόν, να ζητάμε από το Θεό, να ζητάμε από την Παναγιά. Και όταν δεν φτάνουμε και δεν ξέρουμε να ζητήσουμε, τότε η Εκκλησία μας και η πίστη μας
Και ο Θεός μας μας έβαλε κάποιον για να μας πιάσει από το χέρι να ζητήσουμε μαζί. Και αυτός είναι ο πνευματικός μας. Να φωνάξουμε μαζί. Και ευτυχώς μου έδωσε γερή φωνή ότι θα φωνάξουμε μαζί. Ελάτε, μην πνίγεστε. Το χειρότερο πράγμα, η χειρότερη αμαρτία είναι η απελπισία. Δεν υπάρχει, μωρέ, χειρότερη αμαρτία από την απελπισία. Έρχεται πότε όμως, πότε έρχεται η απελπισία? Όταν δεν έχεις πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό και στην προσευχή σου. Να μάθουμε την προσευχή, να μάθουμε να φωνάζουμε στο Θεό, να φωνάζουμε και μετά να τα αφήνουμε εκεί. Ας το εκεί, ξέρει ο Θεός. Όχι προσεύχομαι, αλλά θέλω να γίνει το δικό μου. Προσεύχομαι και αφήνουμε στο Θεό. Πιάνω το χέρι του, πως το πιάσε ο Πέτρος, πιάνω το χέρι μου, το χέρι του, και προχωράω. Και ξέρετε κάτι, αυτός τώρα ο Πέτρος, αυτοί νομίζετε ότι και αυτοί συνέχεια την είχαν την πίστη μέσα τους? Αυτός τώρα ο Πέτρος, μάλλον αυτοί οι μαθητές, βλέπαν, λέει, τον Χριστό να έρχεται περπατώντας στα κύματα και τι είπαν? Φάντασμα εστί, είναι φάντασμα. Δεν πιστέψανε ότι μπορεί ο Χριστός να περπατήσει πάνω στα κύματα. Πόσο εύκολα ο άνθρωπος χάνει την πίστη του. Και αυτός ο Πέτρος ήταν που, τι είχε κάνει λίγο καιρό μετά. Τον αρνήθηκε. Με όρκο κιόλας, δεν το ξέρω, λέει, τον άνθρωπο, δεν το ξέρω. Κοίτα τον άνθρωπο. Και όμως αυτός ο Πέτρος πήρε την πίστη στις πλάτες του και τη γύρισε σε όλη την οικουμένη μαζί με τον Απόστολο Πάπλο και τους άλλους μαθητές. Και η κατάληξή του παραδόθηκε στο μαρτύριο. Θυσιάστηκε. Έτσι πάει η πίστη μας. Εύχομαι λοιπόν να την έχετε την πίστη. Να την έχετε την ελπίδα. Να έχετε την εμπιστοσύνη στο Θεό και στην Παναγιά και στους Αγίους. Και όταν αυτά λίγο χάνονται και σκοτεινιάζουν, ελάτε στο χαζό τον Παπαχρίστο ή βρέστε κανένα καλό πνευματικό για να σας τα ζωντανέψει πάλι. Αύριο είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Δέστε και τελειώνω, δέστε! Δέστε, μωρέ, πώς θα φτιάχνει η Εκκλησία. Θάνατο Παναγιάς γιορτάζουμε. Και πώς το γιορτάζουμε? Πάσχα. Γιατί? Για να μας δείξει η Παναγιά ότι είχε την εμπιστοσύνη στην Ανάσταση, στο γιο της, ότι η ψυχή της θα πάει στον Παράδεισο. Και λέμε Πάσχα, έλεγε ο Παπαδιαμάντης, το δεύτερο Πάσχα, η λαμπρή του Αυγούστου, του καλοκαιριού. Να τη γιορτάσουμε λοιπόν, να τη γιορτάσουμε με χαρά, με αγάπη, με ομορφιές, όλοι μαζί, πρώτα στη λειτουργία και μετά στα σπιτικά μας και στις αυλές μας. Και στις αυλές μας. Όλοι μαζί να γιορτάσουμε. Το πρωί λοιπόν θα κάνουμε εδώ τη λειτουργία. Σήμερα το απόγευμα θα κάνουμε τον Εσπερινό, 7 η ώρα είναι ο Ρέος Εσπερινός της Παναγιάς. Θα μείνει και ο Αντώνης ο ψάλτης μας. Τι καλό παιδί μου έχω. Και αυτός και ο Χάρης και τα υπόλοιπα παιδιά και ο Γιάννης και ο Χαράλαβος. Και θα το αποκαλύψω ένα μυστικό σήμερα. Σε λίγες μέρες θα είναι ο τρίτος διάκος της οικογένειάς μου, της πνευματικής. Τρεις διάκος, Θεέ μου. Το αξίζω, αλλά το έχω όμως.
Και του είπε ότι θέλω να είναι χαρούμενος και χαμογελαστός. Ο ένας έγινε στη Μητρόπολη μας εδώ, ο Νικολάκης μου. Ο άλλος, ο Κωστάκης, έγινε στην Κλησία μου και αυτός θα γίνει στη Σάτιστα. Όποιος θέλει στο τέλος να μείνει για εξομολόγηση, αλλά. Όχι κουβέντες, μία, δύο, τρεις αμαρτίες και θα φεύγει. Γιατί να ολογίστε όλοι, εγώ κατάλαβα. Έχει και πίσω πόρτα, μου φεύγω. Όλοι μαζί, ωραία, πούμε τις αμαρτίες μας όλοι μαζί, να πω πρώτος εγώ. Ε, Ανούλα. Να είμαστε καλά, σας αγαπώ πολύ, πολύ όμως. Και σας ευχαριστώ. Διευχόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.